Εσείς τώρα, κυρία Σφίγγου, στο ΣΥΡΙΖΑ θεωρείτε ισορροπημένη αυτή τη συμφωνία που έγινε, διάβαζα σήμερα στην Αυγή, ότι θεωρείτε ισορροπημένη? Θα σας πω. Είναι μια προσπάθεια... Συμφωνία για τους πληστηριασμούς, λέμε, για ναι. κλπ. Κοιτάξτε, είναι μια προσπάθεια δημιουργίας ενός πλέγματος προστασίας, όπως αναφέρατε και πριν με τους αναλυτές σας, που θα προστατεύει κατά 60% τα νοικοκυριά αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Είναι πολύ σημαντική, είναι ένα σημαντικό βήμα στον οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση. Να σημειώσουμε ότι η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά είχε συμφωνήσει στην πλήρη απελευθέρωση των πληστηριασμών. Αυτό τουλάχιστον απαντούσε ο κύριος Κατάινερ σε ερώτηση του κύριου Παπαδημούλη τον Οκτώβριο του 2014. Φαντάζομαι δεν τον αφισβητεί κάποιος τον κύριο Κατάινερ. Εμείς προσπαθήσαμε μέσα από μια σκληρή διαπραγμάτευση, όταν αρχικά η θέση των δανειστών ήταν να καλύπτεται μόλις το 16% των οικογενειών που αντιμετωπίζαν προβλήματα, να φτάσει στο 60% αυτή η προστασία, έτσι ώστε να μην πληγούν τα πιο αδύναμα στρώματα. Είναι ένα πρώτο βήμα για να μάλλον ολοκληρώνεται η αξιολόγηση και να συνεχίσει η συζήτηση για την αναδιάθρωση του χρέους. Οπότε θα πρέπει να τη δούμε και αυτή τη συμφωνία, όπως και τα άλλα της σκέλη για τις 100 δόσεις που τα αναφερθήκατε και σε αυτά πριν, ως ένα βήμα το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε παρακάτω και να παχθούν εκείνα τα μέτρα και επανεκκίνησης και ανάπτυξης της οικονομίας. Και βέβαια θα πρέπει να δημιουργηθούν εκείνοι οι όροι ώστε να μπορούν οι πολίτες να αποπληρώνουν και τα χρέη τους, γιατί αυτό το οποίο δημιουργήθηκε τα 5 χρόνια αυτά μνημονιακής πολιτικής ήταν οι πολίτες πληρώνοντας εξοδοτικούς φόρους να φορτώνονται και με δυσβάσταχτα χρέη. Yeah. Όπως βέβαια έχετε δίκιο και ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια άλλη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, όπου θα μπορεί να δίνει ανάσες στην οικονομία και στην ανάπτυξη. Να δίνει ανάσεις δίνοντας, χρηματοδοτώντας ναι, δίνοντας κάποια λεφτά στην αγορά, έτσι. Αυτό είναι το βασικό.